5 πράγματα που κάνεις και σε κρατάνε χοντρό. Νούμερο 1 είναι το τρέξιμο. Πολλοί από εμάς θέλουμε να σηκωθούμε, να τρέξουμε, να κάνουμε την αερόβια μας. Το πρώτο πράγμα που κάνει κάποιος για να χάσει κάποια κιλά τι είναι, θα βγει και θα τρέξει. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος για τους εξής λόγους. 1. Το τρέξιμο είναι από τις χειρότερες μορφές αερόβιας για κάψιμο λίπους στην κοιλιά. Κάνει κακό στα κόκαλα. Είναι δύσκολο να μάθεις να τρέχεις σωστά. Δεν καίει τόσο τις θερμίδες σε σχέση με το πόσο ταλαιπωρεί τον οργανισμό σου. Γιατί κάθε φορά που κάνεις ένα βήμα, αυτό είναι ένα μικρό άλμα. Και κάθε φορά που κάνεις άλμα, τραντάσει όλο σου τον οργανισμό και όλο σου το σκελετό και σου δημιουργεί ένα σωρό αρθρητικά και προβλήματα. Επίσης, αν ο δρόμος δεν είναι τέλειος, αν δεν είναι τέλειες οι συνθήκες ή αν εσύ δεν σε έχει μάθει κάποιος δρομέας να τρέχεις, μάλλον το λούζεις και γι' αυτό μείνε μακριά από το τρέξιμο. Για τον περισσότερο κόσμο, το τρέξιμο είναι για τα σκουπίδια. Αυτό που πρέπει να κάνεις αντί να τρέχεις, σαν κοτόπουλο που του έχουν κόψει το κεφάλι, είναι το ποδήλατο. Το ποδήλατο είναι αυτό που θα σε σώσει εάν θες να κάνεις κάποια μορφή αερόβιας. Γιατί πρώτα απ' όλα έτσι, το ποδήλατάκι δεν έχει την αρνητική έτσι, φάση της κίνησης, δηλαδή μόνο πατάς, δεν υπάρχει τραταγμός, δεν ταλαιπωρείται ούτε η αρθρώση σου, ούτε ο οργανισμός σου τόσο όσο το τρέξιμο και τις διπλάσιες θερμίδες. Αν κάνεις ποδήλατο για ένα μήνα, θα χάσεις τα κιλά που θες, ειδικά το συνδυάσεις με διαλυματική. Πάμε στο επόμενο λάθος το οποίο κάνεις, το οποίο πας και τρως υγιεινά. Θα φάω αυτό επειδή είναι υγιεινό. Θα βάλω σιρόπι αγάπης επειδή είναι υγιεινή. Θα βάλω μέλια επειδή είναι θυμαρέσιο και επειδή είναι από το χωριό. Θα βάλω αυτό επειδή είναι αγνό. Αγνό. Πού κολλάνε τα αγνά υλικά, πού κολλάει το υγιεινό, πού κολλάνε που τα μισά δεν κάνει υγιεινά, όταν εσύ απλά θες να χάσει κιλά. Όταν θες να χάσει κιλά, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να φας λιγότερο από αυτό που καίς. Για να φύγει λίπος, τι θα κάνεις διαλυματική. Αυτό είναι το μυστικό. Κάνεις διαλυματική, φτιάξεις τις μερίδες σου και θα χάσεις τρώγοντας πίτσες, τρώγοντας ό,τι θες. Εντάξει, χωρίς να σου λέω, πήγαινε φάει πίτσες κάθε μέρα, αλλά επικεντρώνεσαι στα λάθος πράγματα. Τρως φυστικό βούτυρα, μέλια, μαλακίες, το οποίο τι θα σου κάνει, μια τρύπα στο νερό. Κοίταξε, για να δούμε τι μπορείς να φας, τι δεν μπορείς να φας, τι απαγορεύεται, ποιες ώρες πρέπει να νηστεύσω, τι είναι η διαλυματική, τα πάντα όλα τα απαντάω στο δωρεάν βίντεο που βγάζω τη μαγική δίαιτα, η οποία δεν είναι καθόλου μαγική, είναι επιστημονική. Εντάξει, αλλά δουλεύει τόσο καλά που φαίνεται μαγεία. Πού θα το βρεις αυτό, κάτω στην περιγραφή ή στην κάρτα που θα σου πεταχτεί εδώ πέρα. Πάμε στο επόμενο λάθος το οποίο κάνεις, το οποίο είναι ότι δεν δουλεύεις για το αποτέλεσμα και απλά έχεις συνηθίσει να κάνεις δίαιτες. Και τι σημαίνει αυτό, τι έχει πει ο Οδυσσέας, λέει, δεν έχει σημασία ο προορισμός, έχει το ταξίδι. Εσείς παιδιά το έχετε πάρει πολύ κυριολεκτικά αυτό και το μόνο που κάνετε είναι να ταξιδεύετε 30 χρόνια τώρα τη ζωή σας. Από τα 10 μέχρι τα 40, 30 χρόνια τώρα, τι κάνετε, ταξιδεύετε. Την έχετε δει, Οδυσσέας εκεί πέρα. Ταξιδεύετε. Ωραία, φτάσουμε καμιά ώρα στην Ιθάκη, τι θα γίνει. Μπορούμε να φτάσουμε σε 3 μήνες εκεί πέρα. Αν επικεντρωθείς στο αποτέλεσμα, εντάξει, στο τι αδυνατίζει. Ακολουθείς τον κάθε influencer, ακολουθείς εκεί τον κάθε διαιτολόγο, ακολουθείς την κάθε συνταγή που οι μισές παχαίνουν, ακολουθείς άτομα που δεν μπορούν να σε βοηθήσουν, κάνεις δίαιτες από εδώ και από εκεί. Με μηδέν αποτέλεσμα. Γιατί δεν ακολουθείς το αποτέλεσμα, γιατί δεν κυνηγάς το αποτέλεσμα, γιατί δεν πας να βρεις κάποιον που το έχει κάνει, που βρισκόταν εκεί που είσαι και το έχει κάνει. Και έχει βρει τη μέθοδο και έχει βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες άτομα. Και εφόσον το βρεις αυτό το άτομο, δεν ξέρω, πρέπει να πάμε να το βρούμε. Δεν ξέρω πού είναι αυτός ο άνθρωπος, μήπως είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω. Όταν το βρούμε αυτό το άτομο, να ακολουθήσουμε αυτά που μας λέει. Άμα αυτός ο άνθρωπος λέει πετάει ο γάιδαρος, δεν πάνε να κολλείονται όλοι. Εσύ θα πεις πετάει ο γάιδαρος. Και έτσι θα τα χάσει τα κιλά. Απλά τα πράγματα. Εντάξει, οπότε δεν φοκουσάρεις το αποτέλεσμα, αλλά στη διαδικασία και αυτό είναι καταστροφικό για σένα. Επόμενο τραγικότατο λάθος είναι ότι τρως πρωινό ακόμα. Παιδιά, έχω ακούσει και άτομα που κάνουν διαλυματική και έχουν έρθει και σε μένα και μου λένε: δεν μπορώ το πρωινό με τίποτα, να το αποχωριστώ και πάμε και τα άλλα. Και έχουμε βάλει πρωινό, έχω κάνει την καρδιά μου πέτρα, έχουμε βάλει πρωινό στη διατροφή. Αλλά αυτό το κάνει πολύ πιο δύσκολο να χάσεις. Γιατί το βράδυ βγαίνεις. Το βράδυ τρως. Το βράδυ είναι τα κοινωνικά συμβάντα, τα τραπέζια, ιστορίες. Το βράδυ είναι εκεί που θα μπει η σκέψη στο κεφάλι να φας και τη μαλακία σου. Οπότε τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να μην φας πρωινό, σκουπίδια, δεκατιανό σκουπίδια, μεσημεριανό και κρατάς το φαγητό στις θερμίδες σου για το βράδυ που θα βγεις, που θα σου πει και ο φίλος σου, κάνει μια «Έλα ρε μαλάκα, πάμε, έλα φάει κάτι να πούμε, άνθρωπος είσαι, δεν ζεις, ζήσε λίγο» και λες «Ρε, πούστη μου». Εντάξει, για να μην φαίνεται ότι είσαι σε δίαιτα, να μην καταλαβαίνει κανείς, να μένουν όλοι «Ω, με το στόμα ανοιχτό, μα καλά, εσύ νόμιζα είσαι σε δίαιτα». Ναι, δεν είμαι σε δίαιτα, κάνω διαλυματική και έτσι κάνω όταν κάνω διαλυματική, τρώω ό,τι θέλω. Αλλά πρέπει να παίξεις σωστά το παιχνίδι. Εντάξει.
Πρωινό, σκουπίδια. Εντάξει, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Μετά είναι ότι έχει μπερδέψει τις γνώσεις με το αποτέλεσμα. Πώς λέμε, έχουν μπερδέψει τη βούρτσα με τη. Έρχεται ο άλλος και λέει: Σάρο, εγώ ξέρω πολλές διέτες, τις έχω κάνει όλες. Αλλά δεν το λέει με πόνο και στεναχωρία. Λέει: Εγώ θα σου πω, Σάρο, εγώ τα ξέρω όλα. Έχω κάνει και διαλυματική, τα έχω κάνει όλα. Λέει: Έχω γνώσεις, το έχω μελετήσει το πράγμα. Ωραία, συγχαρητήρια. Άμα είναι, πήγαινε εκεί πέρα στο χαροκόπιο ή όπου θες, όπου γουστάρεις, αγόρι μου, να πας, να δώσεις, να πάρεις το πτυχίο σου πάνω και στη διατριβή που έχεις κάνει σε μια συγκεκριμένη δίαιτα ή σε ένα συγκεκριμένο φαγητό ή σε οτιδήποτε. Εντάξει, αν θες να είσαι διδάκτορ πάνω στη διατροφή, αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά εδώ τι θέλουμε, την επίπεδη κοιλιά. Πώς νιώθεις που υπάρχουν άτομα εκεί πέρα που είναι 100 φορές πιο ηλίθιοι από σένα και δεν ξέρουν ούτε το 1/1000 από αυτά που ξέρεις εσύ και έχουν χάσει τα κιλά, ενώ εσύ κάθεσαι και διαβάζεις και έχεις βγάλει τα μάτια σου και πάλι έχεις 0 αποτέλεσμα. Εντάξει, και δεν θέλω να σε κράζω τόσο πολύ. Το λέω αυτό και επιμένω εκεί πέρα γιατί έτσι ήμουνα κι εγώ. Κι εγώ ήμουνα personal trainer, ήμουνα coach, όχι διαλυματικής, γενικά coach, nutrition. Είχα πάρει τα πτυχία μου, είχα κάνει τη μελέτη μου, είχα πελάτες. Ήμουν personal trainer και είχα κοιλιά και μέτρο για το γαμό. Το λέω ρε φίλε, τα έχω μελετήσει όλα, έχω διαβάσει κάθε βιβλίο που υπάρχει και πάλι δεν μπορώ να χάσω αυτή την κοιλιά. Και αυτό που μου έμαθε ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά, έτσι, μου έκανε αυτό κλικ στο κεφάλι και μετά τα χάσα τα κοιλά με αυτό το κλικ στο κεφάλι, όχι με αυτές τις γνώσεις. Εντάξει, οι γνώσεις οι πολλές δεν θα σε βοηθήσουν, θα σε καταστρέψουν. Εντάξει, σου πει ο Σάρο, πετάει ο γάιδαρος, τελείωσε, πετάει ο γάιδαρος, δεν σε νοιάζει τίποτα. Κάψε τα βιβλία, κάψε τα όλα, δεν έχει σημασία. Έχουμε ένα βιβλίο και αυτό είναι του Σάρο, το βιβλίο της επίπεδης κοιλιάς. Άλλο διατροφή γενικά, άλλο βιταμίνη Α, πού υπάρχει βιταμίνη Α, άλλο οι γενικές γνώσεις, τι να κάνεις αν κάποιος έχει αυτό, αν κάποιος κάνει αυτό, αν κάποιος κάνει αυτό. Και άλλο αν θες επίπεδη κοιλιά. Θες επίπεδη κοιλιά. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι μια τριπλέτα. Πρωινό σκουπίδια, 19 σκουπίδια, καφέ σκέτο, διαλυματική. Τέλος. Αυτό είναι. Εντάξει. Πώς θα την κάνεις διαλυματική, πατήστε το προφίλ μου, το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να το δεις, τελείωσε. Αυτό είναι. Εντάξει. Οπότε, αυτά για τώρα. Τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό. Peace out.